Σε αποκαλύψει αναφορικά με το πλάνο του ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προχώρησε ως ο Ζωσέ Μπότο. Ο Πορτογάλο αθλητικός διευθυντής του διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά μίλησε σε αθλητική εφημερίδα και σχολίασε τις κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Ξέρουμε καλά τι ανάγκε τη ομάδα, αλλά ο Ιανουάριο είναι δύσκολη ποδοσφαιρική αγορά. Μερικέ φορέ βιαζόμαστε και κάνουμε λάθη για να έχουν τα μέσα μαζική ενημέρωση να γράφουν και να είναι ο κόσμο χαρούμενο. Δεν μπορούμε όμω να λειτουργήσουμε έτσι. Θα πρέπει να φέρουμε κάποιον να βοηθήσει την ομάδα. Αν βρούμε τον σωστό παίκτη, θα τον φέρουμε. Αλλά δεν θα φέρουμε κάποιον απλώ για να γίνει μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, έναν παλιό γνώριμο στέλνει η Κεντρική Επιτροπή Διετησία τη ΕΠΟ στο Τέρμι ΠΑΟ για την 16η στροφή τη Super League. Ο Τάμα Μπόγναρ από την Ουγγαρία πήρε το χρήσμα από την Κέδα και θα βρεθεί το απόγευμα τη Τετάρτη στην Τούμπα στο πρώτο τέρμι του 2023 στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο 44χρονος ρεφερή, μόνο άγνωστο δεν είναι στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει βρεθεί στη χώρα μα σε άλλε τέσσερι περιπτώσει για παιχνίδια τη πρώτη τάξη εθνική κατηγορία. Τελευταία του παρουσία ήταν στο μάτσα του Άρη με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής, όπου οι Κίτρινοι επικράτησαν με 2-1.